πάμε να δούμε λιοντάρια. Α, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Δεν μπορούμε, κρατερέ μου, δυστυχώς. Λοιπόν, ναι, για τους λέοντες, η αλήθεια είναι ότι είστε σε μια ακραία ψυχολογική κατάσταση. Ακού τώρα. Είναι αυτός ο Άρης ο Σκορπιό, που καλός ή κακός και για σας, μέχρι τις 3 Ιανουαρίου, δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθείτε, προσπαθώντας να προλάβετε, να μαντέψετε, να αποφύγετε πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν στην καθημερινότητά σας. Θέλω να πω ότι προσπαθείτε να ελέγξετε κάτι για να μην βγει κάτι στραβό ή να μην βγει κάτι που δεν το έχετε υπό έλεγχο, αλλά δεν παίζει αυτό. Άρα, συμφιλειωθείτε με το γεγονός ότι για ένα διάστημα, το οποίο ουσιαστικά είναι έντονο μέχρι τις 3 Ιανουαρίου, υπάρχει κάτι έκριθμο. Άρα, αν το ξέρω αυτό, ό,τι και να έρχεται, λέω εκείνη τη στιγμή με ψυχραιμία το αντιμετωπίζω και πάω παρακάτω. Και Βαλεριάννα. Αυτό. Λοιπόν, άρα, βάλτε το στο μυαλό σας, έτσι είναι το πλαίσιο. Όσο και να χτυπιέστε, δεν βγαίνει κάτι, εννοώ να χτυπιέστε για να έχετε τον έλεγχο. Δεν τον έχετε σε αυτή τη φάση. Ό,τι έρχεται λοιπόν, αντιμετωπίστε το τη στιγμή που συμβαίνει με ψυχραιμία και θα δείτε ότι τελικά θα πάνε καλά τα πράγματα. Προσπαθούμε.